να ευχαριστήσω καταρχήν για την άψογη φιλοξενία. Διαπιστώνω ότι η Λάρισα πλέον είναι μια πόλη ανθρώπινη, φιλική, απόλυτα προσβάσιμη. Είναι μια πόλη που βλέπεις το μέλλον και χαίρομαι γιατί ο ρόλος σου είναι καταλυτικός. Τυχάνει να παρακολουθώ τις τελευταίες δεκαετίες πώς εξελίσσεται η Λάρισα, κυρίως στον αστικό ιστό και τώρα βέβαια πλέον και στον πολιτισμό και την ιστορία της, και θέλω να πω ότι έχετε κάνει τεράστια βήματα προόδου, αντίστοιχα βήματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία μιας πόλης η οποία πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο, γιατί έχουμε τόσα πολλά να δείξουμε. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα αρχαίο θέατρο που είναι στον πυρήνα του αστικού ιστού. Ουσιαστικά εσείς συνδέετε την ιστορία με την σύγχρονη Λάρισα και με την Λάρισα του μέλλοντος. Είχα πει και χθες στο πρώτο Υποκράτιο Συνέδριο ότι ίσως αργήσαμε αιώνες με διακριτούς ρόλους, οικός και Λάρισα, Λάρισα και οικός, να αποδεχτούν ότι πρέπει να συνυπάρξουν για να προωθήσουν την ιδέα του Ιπποκράτη στα πέρατα του κόσμου, γιατί ο Ιπποκράτης είναι παγκόσμιος και μοναδικός. Θεωρώ ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και νομίζω ότι όλα τα βήματα που θα κάνουμε από εδώ και στο εξής, που θα τύχουν ενός συλλογικού σχεδιασμού, θα είναι βήματα προόδου, βήματα εξωστρέφειας, βήματα που θα καταστήσουν και την ΚΟ αλλά και την Λάρισα και εν τέλει την χώρα μας πιο γνωστές στον κόσμο, στην Ιφίλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σας καλώ, το είπατε κι εσείς επίσημα, 21 με 23 Οκτώβρη στο νησί, να ανταποδώσουμε την άψογη φιλοξενία που μας παρέχετε. Να είστε καλά.